δικαιώματος των πολιτών. Αυτονομημένα, από την όποια επένδυση κάνει, από το όποιο μιζάρισμα, επιτρέψτε μου την έκφραση, το τουρκικό κράτος, η εξωτερική τουρκική πολιτική κτλ. Αν δεν τα δούμε, δεν τα επιλύσουμε στα πλαίσια πραγματικά μιας πολυπολιτισμικής αντίληψης για την χώρα μας, δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε. Και δυστυχώς, σε αυτό το πεδίο υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που θέτουν και ναρκοθετούν την ελληνική θέση μέσα στην Ευρώπη και σε άλλες πλευρές. Λοιπόν, ένα λεπτό να κάνουμε μια διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και να επανέλθουμε γρήγορα. Φιλ, με αφορμή, κυρίες και κύριοι, τη δημοσίευση των υπαρκτών ή ανυπάρκτων νατοϊκών σεναρίων για αυτονόμηση της Τράκης, συζητούμε απόψε για τα πραγματικά προβλήματα της περιοχής. Άνθρωποι από ένα ευρύτερο φάσμα, τόσο του τύπου όσο και των πολιτικών δυνάμεων, αλλά και συμπολίτες μας από τη μουσουλμανική μειονότητα βρίσκονται εδώ. Κύριε Παναγιωτόπουλε, θέλω να πω το εξής. Με τους Τούρκους πρέπει να ζήσουμε μαζί και στην περιοχή εδώ. Για να ζήσουμε μαζί, αυτή είναι η άποψή μου. Το Αιγαίο πάντοτε ένωνε ή χώριζε από τον Τροϊκό πόλεμο μέχρι τα σήμερα τους ανθρώπους από τη μια πλευρά της Χερσονήσου και τη Μικρά Ασία. Άλλοτε τους ένωνε, άλλοτε τους χώριζε. Λέω ότι είμαστε υποχρεωμένοι από τη γεωγραφία να ζήσουμε μαζί. Για να ζήσουμε μαζί, πρέπει να τους υποχρεώσουμε να σεβαστούν πρώτα την πραγματικότητα των υπόλοιπων Βαλκανίων. Και σήμερα δεν τη σέβονται. Η Τουρκία είναι ένα κράτος επεκτατικό. Και λέω ότι η Τουρκία είναι επεκτατικό κράτος, χρησιμοποίησε τη μειονότητα στην Κύπρο, θέλει να χρησιμοποιήσει προφανώς την μειονότητα στη Θράκη. Απέναντι σε αυτό το ζήτημα, εγώ που αναγνωρίζω αυτή την εθνική πραγματικότητα, καλώ όλους τους φίλους από τη μειονότητα να πάρουν μια σχετικά καθαρή θέση. Δηλαδή, ότι για να είμαστε μαζί και πρέπει να. Απευθυνθείτε απευθείας στον κύριο Τεντέ και στον κύριο Νσούνοβλ. Απευθείας. Ακριβώς. Για να είμαστε μαζί και να μην σας νιώθω ότι υπάρχει πρόβλημα, για να μιλάμε ανοιχτά. Έτσι. Πρέπει να νιώθω πραγματικά ότι έχετε μια ξεκάθαρη θέση απέναντι στην Τουρκία, η οποία σήμερα, έτσι, το τουρκικό κράτος σήμερα σφαγιάζει τους Κούρδους. Να σας πω, κύριε Καραμπαλιά. Δεν παίρνετε μια θέση. Κύριε Καραμπαλιά, ναι. Να σας φέρνω μια πολύ ξεκάθαρη θέση. Ναι. Το 1923, όταν υπογραφόταν η συνθήκη της Λοζάνης, εμένα το καημένο το Δυτικοθρακιώτη δεν με κάλεσε κανένας. Ούτε με ρώτησε αν θέλω να μείνω στην Ελλάδα. Ναι. Ούτε ρώτησαν τον Έλληνα της Κωνσταντινούπολης εάν θέλει να μείνει στην Κωνσταντινούπολη. Εθνική πολιτική της Ελλάδας τότε ήταν να παραμείνει το Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη. Και μαζί με αυτό και η ελληνική μειονότητα. Α, δεν μπορούμε να αφήσουμε μόνο το 55 όμως. Μισό λεπτό. Θα έρθω και εκεί, μη στεναχωρία. Κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το καταγγείλω. Να πω ότι έγιναν. Ναι, βαρβαρότητες. Μισό λεπτό. Λέω η διαφορά του ελληνικού κράτους. Μισό λεπτό. Λέω εγώ τώρα. Εγώ το άλλαγμα. Πείτε το στην Τουρκία, μην τα λέτε σε μένα. Όχι, μα... Εμένα γιατί τα λέτε. Γιατί θέω δυστυχώς, εγώ, γιατί δυστυχώς, κύριε Καραμπελιά, μισό λεπτό, σας άκουσα με πολύ προσοχή. Δεν γίνεται κανένα. Σας άκουσα με πολύ προσοχή. Ακούστε με, κύριε Καραμπελιά. Ακούστε το και να απαντήσω. Σας απαντώ ξεκάθαρα. Δεν με ρώτησε κανένας εάν ήθελα να μείνω μειονότητα στην Ελλάδα. Ιστορική πραγματικότητα έμεινα. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα με δέχτηκε και μου έδωσε ορισμένες αυτονομημένες, επειδή είναι πολύ της μόδας τώρα, αυτονομημένες δίκαια για την παιδεία μου, για τις θρησκευτικές μου ελευθερίες κτλ. Αυτονομία έχω. Η συνθήκη της Λοζάνης το γράφει. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα σήμερα πρέπει να πάρει μία απόφαση. Ή κάνει μία πολιτική, την όποια πολιτική, και με καθαρίζει και εμένα από τη Θράκη, όπως καθάρισε, εντός εισαγωγικών θα το πω, και το πρώτο και το δεύτερο, η Τουρκία την ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη. Δεν με ενδιαφέρει πώς. Αυτό είναι χωρίς εισαγωγικά. Κοιτάξτε, καθάρισε. Καθάρισε, αυτό θέλω. Δεν με ενδιαφέρει πώς. Ας πάρει επιτέλους η Ελλάδα μια απόφαση. Θέλει να με καθαρίσει. Να καθίσει με την Τουρκία, διότι με την Τουρκία κάθισε και το συζήτησε. Αλλά εδώ υπάρχει ένσταση η δικιά μας. Με η Τουρκία και δεν λέμε, εγώ είμαι Έλληνας πολίτης. Μπορεί το 1923 να με αφήσατε να έμεινα εδώ χωρίς την θέλησή μου ή χωρίς την βούλησή μου. Αλλά αυτή τη στιγμή θέλω να ζήσω στην Ελλάδα. Είμαι Έλληνας πολίτης, είμαι Ευρωπαίος πολίτης. Δώστε μου τα δικαιώματά μου. Από εκεί και πέρα, εγώ θα βγω και θα καταγγείλω την Τουρκία για όποια πράγματα το οποίο γίνονται. Αλλά ξέρεις πολύ καλά. Αλλά μην με βάζετε, σας παρακαλώ, στον δίλημα. Κύριε Καραμπελιά, μην μου θέτετε το δίλημα εμένα να απολογούμε εγώ για την Τουρκία
για τη Συρία, για την Αίγυπτο, για την Ελλάδα, για την Βουλγαρία και δεν ξέρω τι. Σύμφωνοι. Μην κύριε Καραμπελιά, εγώ δεν απολογούμε. Κύριε Καραμπελιά, μην κάνουμε περαιτέρω διάλογο μεταξύ σας. Όχι παραπάνω από λεπτό, όχι παραπάνω από λεπτό. Για να μην πολύ σύντομα. Γιατί κινδυνεύουμε να χαλάσουμε μια καλή εικόνα ειλικρίνειας που πήγαμε να χτίσουμε. Δεν πρόκειται να συζητήσει η Ελλάδα με την Τουρκία για το τι θα κάνουμε στη Θράκη. Συζητάει και κύριε Καλλιόπα. Παρακαλώ. Είναι ανοιχτό θέμα επικοινωνίας του ελληνικού κράτους με τον ελληνικό λαό. Τμήμα του οποίου είστε. Και ως τέτοιο τμήμα του ελληνικού λαού πρέπει να αντιμετωπίζεστε. Να το δούμε, αλλά δεν το βλέπω. Και πρέπει να εκλείψει κάθε έλλειμμα και κάθε προκατάληψη απέναντι σε όποια ελαχιστότητα και μείνει ακόμη. Και πρέπει να συμβάλλετε κι εσείς. Πρέπει όλοι να δώσουμε σαφή την απάντηση απέναντι στον τουρκικό παράγοντα ότι δεν έχουμε ανταπόκριση στα σχέδιά τους. Για να πετύχει αυτό, κύριε Καλογιάκο, χρειάζεται ειλικρίνεια. Τελειώνω. Ακόμη και στον ψυχολογικό παράγοντα, οφείλουμε να εξασφαλίσουμε κλίμα ασφάλειας. Ακόμη και στην τουρκική προπαγάνδα που ασκείται μέσω του προξενείου. Γιατί οφείλουμε, υπάρχει. Γιατί το οφείλουμε, κύριε Καψάλη. Υπάρχει, κύριε Νησαλονιάκο. Δεν έχει συμφέρον η Ελλάδα να διατηρείται και να αναπαράγεται αναταραχή. Κύριε Νησαλονιάκο, καταλάβετε. Κύριε Νησαλονιάκο, σιγά. Κύριε Παναγιώτη, ένα θέμα έχει καταγράψει και σαν σημείωμα. Όχι, όλοι μαζί, παρακαλώ. Μισό λεπτό, κύριε Καψάλη. Σαν σημείωμα, τι είχα σημειώσει στην αρχή τη ομιλία μου, θα το έλεγα. Τι έγινε αλλά με τον ναϊκό σχέδιο. Δεν θα ποτέ με την Τουρκία, θα κάνουμε τι έγινε με το υποτιθέμενο νατοϊκό σχέδιο. Τραυματίστηκε η εμπιστοσύνη που είχε αρχίσει να δημιουργείται μεταξύ της μειονότητας και της ελληνικής πολιτείας. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Και νομίζω ότι αυτό το σχέδιο, το υποτιθέμενο, αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα είχε. Να διασαλεύσει, να τραυματίσει αυτήν την καλή προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει, ώστε πάλι η μειονότητα να αυτογετοποιηθεί ή να βγουν ήρωες σαν τον κύριο Καψάλη. Συγγνώμη γιατί δεν τον γνωρίζω, τον κύριο Βρακά. Δηλαδή, τον έχω ακούσει, αλλά δεν έχουμε συζητήσει. Δηλαδή, τώρα βρήκε και ο κύριος Βρακάς, έμαθε για την μειονότητα την ελληνική στη Βόρεια Ήπειρο το 1995. Πού ήταν μέχρι σήμερα και γιατί δεν πήγε μέχρι σήμερα εκεί. Τώρα έμαθε τη Θράκη ο κύριος Βρακάς και έρχεται με τα όπλα να γλιτώσει τη Θράκη. Από ποιους δεν είχαν αυτοί μάτια στο παρελθόν. Κύριε, ο κύριος Θραλαμπής έχει το λόγο, παρακαλώ ησυχία. Και μετά θα έρθω και Παναγιώτοπουλο, γιατί εδώ έχουν ξεφύγει πολλά. Είχα την εντύπωση ότι σήμερα εδώ θα υπήρχαν οι προϋποθέσεις να αναπτύξουμε μία συζήτηση αρχών ή και μεγάλων προσεγγίσεων για το ζήτημα της Θράκης αλλά και το ζήτημα των τριών μειονοτήτων. Είδαμε όμως αυτό δεν έγινε, λυπάμαι πάρα πολύ. Δυστυχώς στην Ελλάδα αυτή η συζήτηση δεν γίνεται ούτε από τον τύπο, αλλά ούτε και από τα πολιτικά κόμματα. Όλα τα κόμματα, τα οποία βέβαια πρέπει να πούμε ότι στην Θράκη δώσανε εξετάσεις και δεν τα πήγαν καλά, όλα αποτύχανε. Θα ήθελα πολύ σύντομα να κάνω μια αναφορά στον κύριο Βούτσι, με την όλη την εκτίμηση που του έχω, πραγματικά του έχω. Αλλά πρέπει να του πω ότι η αριστερά μετά το 1974, ανανεωτική ή παραδοσιακή, είχε μια μεγάλη άγνοια για το εθνικό θέμα, ενώ η αριστερά του Πασαλίδη και του Ηλιού ήταν μια άλλου τύπου αριστερά, η οποία είχε την ηγεμονία σε αυτό. Σας προσκαλώ όποτε θέλετε να κουβεντιάσουμε δημόσια γι' αυτό, δεν είναι η σημερινή συζήτηση αυτό το πράγμα. Για τους κυρίους τον Καψάλη και τον κύριο Βρακά, θέλω να πω, δεν παρακολουθώ την εφημερίδα σας, πρέπει να σας το πω. Δεν την παρακολουθώ, δεν ξέρω, δεν είμαι αστυνομικός να μπω σε όλα αυτά που συζητιούνται και όλες αυτές οι αιχμές που γίνονται από τη μια ή την άλλη μεριά και εμένα δεν έχω μια αστυνομική εκδοχή της ιστορίας. Θέλω να πω όμως την γνώμη μου. Μιλώ για τις αιχμές. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι αυτό που στην Ελλάδα, γιατί λίγο από εκεί σας βλέπω, αυτό που στην Ελλάδα ονομάστηκε εθνικοφροσύνη μετά το 1952, ουσιαστικά αυτό δεν ήταν εθνικοφροσύνη. Ήταν αμερικανοσύνη, κύριε Ραφαηλίδη, δηλαδή ήταν η υποκατάσταση στην Ελλάδα ενός πραγματικά εθνικού, αυτόχθονου δόγματος εθνικής ασφάλειας. Σωστό. Υποκαταστήσαμε το αμερικάνικο δόγμα εθνικής ασφάλειας που θεωρούσε εχθρό τον κομμουνισμό και όλα αυτά και αυτό το δόγμα τον πλήρωσαν πρώτα-πρώτα οι Θρακιώτες, αλλά ιδιαίτερα οι Θρακιώτες Πομάκοι. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να πω όμως επίσης ότι αυτού του τύπου η εθνικοφροσύνη, η αμερικανοσύνη και αυτού του τύπου ο εθνικισμός είναι ένας ακατέργαστος εθνικισμός και μάλιστα το τι κακό προκάλεσε αυτό φάνηκε στην Κύπρο.
αυτοί οι άνθρωποι πιστεύαν ότι θα ενώσουν την Κύπρο με την Ελλάδα, εγκλωβισμένοι στο δόγμα της αμερικανικής ασφάλειας, και άνοιξαν τις πύλες για τον Ατίλα, για τον βάρβαρο Ατίλα εκεί. Και γι' αυτό σας προσκαλώ, και γι' αυτό σας προσκαλώ να μιλήσουμε, και γι' αυτό να ανοίξουμε μια άλλη συζήτηση. Μια άλλη συζήτηση, όπως αυτή το πόσο ακατέργαστη είναι η πολιτική σας για τη Θράκη, φαίνεται από την απόπειρά σας να πάτε να φτιάξετε μια λειτουργία στον Εχήνο. Απόπειρα, το λέτε εσείς. Να σας πω, περιμένετε, να τελειώσω. Να τελειώσω. Απαγορεύεται στους Έλληνες να πάρουν τη Θράκη. Όχι, να σας πω εγώ. Εσάς ανατρέβουν. Περιμένετε, σας πω. Πολύ επάνω. Περιμένετε πολύ να σας πω κάτι. Αυτό που κάνετε, απλώς σας είπα, είναι ακατέργαστο. Μα δεν είναι ακατέργαστο. Εγώ θα σας πω την πρότασή μου, την οποία. Πρώτα, συγγνώμη, είπατε ότι δεν ξέρατε τι έκανα εγώ. Περιμένετε. Από τις 16 Μαΐου. Να ολοκληρώσω όμως. Να ολοκληρώσω, δεν καταλάβατε. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω. Λοιπόν, κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να γίνει στη Θράκη, ήδη μια σειρά από θρακιώτες, πατριώτες, άνθρωποι και της Εκκλησίας και του πολιτικού κόσμου και των κοινωνικών δυνάμεων, αυτό που οραματιζόμαστε να κάνουμε είναι το Παπίκιο Νόρος, το οποίο ήταν κέντρο μοναχισμού, πρέπει να ξαναβρει την φυσιογνωμία του, η οποία βέβαια φυσιογνωμία αποδιαρθρώθηκε μέσα από πολιτικές βαρβαροτήτων που έκαμνε πάντοτε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό τα λένε όλα τα βιβλία του κόσμου. Αυτό είναι το πιο βάρβαρο καθεστώς. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, όχι, είπα θα κάνουμε μοναστήρια εκεί. Θα κάνουμε πολλά μοναστήρια. Όσο για τους φίλους, πρέπει να ξέρουν ότι για αυτό το ζήτημα το θρησκευτικό, εγώ στην προσπάθεια αυτή τώρα που θα κάνουμε να χτίσουμε μια πόλη εκεί, και ειδικά όταν θα εγκαινιάσουμε το ναό του Αγίου Ευγενίου, που όπως ξέρετε υπάρχει ο ναός του Αγίου Ευγενίου στη Τραπεζούντα και έγινε τζαμί, θα καλέσουμε και τους μουσουλμάνους που υπάρχουν στη Τραπεζούντα να είναι αυτοί. Εμένα η προσέγγιση μου δεν έχει καμία εχθρότητα, καμία προκατάληψη απέναντι σε θρησκείες, ανθρώπους και αυτά. Και επειδή όλη η συζήτηση που ήθελα να κάνουμε σήμερα εδώ πρέπει να στηριχθεί σε ορισμένες αξίες, αρχές δημοκρατίας, ελευθερίας, δικαιωμάτων, αλλά και αλήθειας. Και επειδή αλήθεια σημαίνει όχι στη λύθη, νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς, και αυτό δεν το κάνει η μειονότητα, οι εκπρόσωποι των μειονοτήτων, ειδικά οι τουρκικοί, γιατί είπαμε είναι τρεις και μετά θα επανέλθω σε αυτό. Λοιπόν, δεν μπορούμε να μπαίνουμε στο πρόβλημα των μειονοτήτων της Θράκης με μια μεγάλη λύθη, ρίχνοντας μια μεγάλη λύθη σε ένα από τα ωραιότερα κεφάλαια της παγκόσμιας ιστορίας και ωραιότερα κεφάλαια της ιστορίας του ανθρώπινου γένους. Ποιο είναι αυτό? Είναι, κύριοι όλοι σας, ότι όταν το 1921, 1922, το 1923 γίνονταν οι σφαγές στην άλλη μεριά, εδώ δεν υπήρξε από αυτό το έθνος και από αυτόν τον λαό καμία αντεκδίκηση απέναντι στους Τούρκους. Πολλοί δεν ήταν Τούρκοι, ήταν εξισλαμισμένοι που ζούσαν εδώ. Αυτό το παράδειγμα το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται το 55. Το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται το 74. Δεν υπήρξε από τη μεριά αυτού του έθνους καμία αντεκδίκηση, καμία λογική ισοπαλίας ή και αντεκδίκηση απέναντι σε εσάς. Αυτό έτσι είναι καταγραμμένο στην ιστορία και δείχνει αυτό τι δείχνει. Δείχνει ότι σαν έθνος, σαν λαός, έχουμε διατηρήσει εκείνες τις μορφωτικές, ψυχολογικές και ανθρώπινες σταθερές που δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε πράξεις βαρβαρότητας. Και όταν το 89 γίνανε για πρώτη φορά κάποια επεισόδια, θα θυμάστε ότι είπα, εμείς δεν θα γίνουμε Τούρκοι. Είναι λάθος αυτό. Έτσι. Το Τούρκοι είναι μία σημειολογία στην παγκόσμια ιστορία. Σημαίνει βάρβαρος και πρέπει να την αποβάλλετε. Λοιπόν, το ένα, θα τελειώσω. Άμα όταν τελειώσω θα μπορούν να μιλήσουν, εδώ δημοκρατία έχουμε. Δεν είμαστε στην Άγκυρα ούτε στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ μιλάμε ελεύθερα. Και πάλι έστασες. Λοιπόν, πάλι έστασες. Λοιπόν, θα σας μιλήσω και γι' αυτό. Λοιπόν, θα σας μιλήσω και γι' αυτό. Λοιπόν, κύριε Χαλαμπίδη, ολοκληρώστε. Ναι, αλλά σας έλεγα όμως ότι θέλουμε να κάνουμε μία συζήτηση. Το άλλο. Νομίζω ότι αποκρύβει ή εκδηλώνει καλύτερα ρατσισμό, επεκτατισμό, ολοκληρωτικές ιδεολογίες. Όταν αναφέρεστε, και ειδικά από εσάς, όταν αναφέρεστε στις μειονότητες και δεν αναδεικνύετε την ιδιαιτερότητα αυτού του αυτόχθονου φύλου, θρακιώτικου φύλου, που είναι υπομάχη, που κι εσείς οι ίδιοι, η μειονότητα, οι τουρκικοί μηχανισμοί, με την ανοχή αυτού του κράτους ή και τη συνεργασία
του νατοϊκού κράτους, κύριε Ραφαηλίδη, συμβάλατε στην δολοφονία μιας κουλτούρας, μιας ιδιαιτερότητας, ενός αρχαίου φίλου που είναι η Κομάκη. Δηλαδή, και αυτήν την δολοφονία η πολιτεία, και η ελληνική πολιτεία, και η ελληνική πολιτεία έχει ευθύνες σε αυτό που δολοφόνησαν εσείς, οι δικές σας ευθύνες, εσείς ήταν οι εκτελεστές. Εδώ απλώς, κοιτάξτε, στην κοινωνιολογία υπάρχει. Γι' αυτό να φτάσετε στο βαθμό. Από τους δολοφονημένους τώρα. Με την ακριβώς, λογική σας. Ακριβώς. Συμφωνείτε, ποιος με δολοφονεί, εσείς. Όχι, το ΝΑΤΟ. Ο ΝΑΤΟ. Για τώρα μας πούμε, όχι. Υπήρχε η Ανατολική. Κοιτάξτε, να τελειώσω. Το κομμακικό ζήτημα. Συγγνώμη, κύριε. Κοιτάξτε, κύριε, παρακαλώ, παρακαλώ. Κοιτάξτε κάτι. Στην κοινωνιολογία και στην διεθνή ορολογία υπάρχει ο εξής όρος. Αδύνατο κράτος. Αυτό είναι ένα αδύνατο κράτος που δεν έκφρασε τις ανάγκες του έθνους, κύριε Ραφαηλίδη. Εδώ υπήρχε ένα κράτος που ήταν ενάντια στο έθνος. Έτσι, μπορούμε και αυτό να το συζητήσουμε. Και να σας δείξω ένα άλλο παράδειγμα, είναι το εξής. Εγώ πιστεύω ότι αυτές και οι. Τελειώνω. Και οι τρεις μειονότητες. Εγώ λέω και οι τρεις μειονότητες. Λέω. Να ήταν και πλειοψηφικό ρεύμα. Λέω και οι τρεις. Είμαστε πλειοψηφία στο λαό, στην κοινωνία. Εγώ λέω και οι τρεις μειονότητες. Για να σταματήσει ο ρατσισμός. Παρακαλώ. Λοιπόν, θα κλείσω. Τώρα ο κύριος Καραλαμπίδης θα μας κάνει κατήχηση. Κοιτάξτε κάτι. Άμα ήσασταν στην Τουρκία, δεν θα σας αφήνω να μιλήσετε. Εδώ, όπως ξέρετε, παρόλο που υπήρχε αμοιβαιότητα. Μιλάτε στην τηλεόραση. Μιλούν οι Κούρδοι στην τηλεόραση. Πώς δεν μιλάνε. Μιλάνε οι Λαζί στην τηλεόραση. Πώς δεν μιλάνε. Και διεκδικούν ότι είναι Κούρδοι. Όχι, κύριε. Μα... Η Τουρκία είναι το τελευταίο ρατσιστικό καθεστώς στον κόσμο. Και να κλείσω. Θέλω να κλείσω και δεν με αφήνετε. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Υπάρχει και το εξής άλλο και δείχνει την διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στους Έλληνες με το κράτος και στους Τούρκους με το δικό τους κράτος. Όπως ξέρετε, όταν εδώ υπήρξαν δικτατορίες, αυτό το έθνος και αυτό το λαός, όπου και να βρισκότανε, είτε στην διασπορά, είτε μέσα εδώ, αντιστάθηκε σε αυτό το κράτος και πάλεψε. Γιατί ήταν ένα έθνος και ένα κράτος δημοκρατικό, εμπνεόμενο από αυτές τις αρχές και τις αξίες. Δεν είδα ποτέ τόσο από Τούρκους διανοούμενος στο εξωτερικό. Περιμένετε. Δεν τέλειωσα. Αλλά δεν είδα ποτέ και από τη μειονότητα, και από τις, ειδικά την τουρκική μιλάω, για την τουρκική, εκεί, ποτέ να αντισταθείτε και να διαμαρτυρηθείτε για αυτή την βαρβαρότητα, για τις δικτατορίες που διαπράττονται στην Τουρκία. Μην τα λέτε έτσι όπως θα λέτε. Γι' αυτό εγώ πιστεύω. Ολοκληρώστε, κύριε. Και ολοκληρώνω. Νομίζω ότι, σας είπα πριν, ότι έχει λυθεί το πρόβλημα το θρακικό. Αυτή είναι η θέση. Νομίζω, γιατί δεν θα έρθουν, δεν μπορούν πια να έρθουν τα Μεχμετζίκ. Πάνε στο Κουρδιστάν τα Μεχμετζίκ. Το ξέρετε καλά. Ή τα Μεχμετζίκ δεν πια πάνε πια να υπηρετήσουν φαντάρι. Και αυτό το ξέρετε εσείς. Που έχετε πληροφορίες. Όχι, όχι. Σε αυτό συμφωνώ και αυτό το έλεγε ο Θουκυδίδης. Κύριε Χαραλαμπίδη. Συμφωνώ. Δεν τέλειωσα. Δεν με αφήνετε να τελειώσω. Κλείνω το εξής. Περιμένετε. Τελειώνω. Λέγοντας το εξής. Εγώ πιστεύω ότι η μειονότητα η τουρκική, η οποία βέβαια έχει από τα υψηλότερα επίπεδα. Παραδείγματος χάρη, νομίζω ότι το κατακεφαλήν εισόδημα είναι από τα πιο υψηλά που έχουν οι Τούρκοι σε όλο τον κόσμο. Έτσι, αυτό που έχετε στη Θράκη είναι έτσι, σε σύγκριση με τους Κούρδους. Ναι. Θα σας γελάνε οι λοιπόν, θα γελάνε και οι νομίζω ότι μπορείτε, αυτό που, πρέπει να γίνει, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αποτελέσει η μειονότητα τον πρώτο πραγματικά δημοκρατικό πυρήνα μιας ελεύθερης και δημοκρατικής τουρκικής κοινωνίας. Αλλά πρέπει να σας πω ότι από αυτά που άκουσα, δεν είδα διαφοροποιήσεις από την τουρκική πολιτική του τουρκικού κράτους και από τους δυο. Κύριε Χαραλαμπίδη, να βάλουμε μία τελεία. Τελείωσε. Εγώ θέλω να σημειώσω πριν πάμε σε μία διακοπή. Ένα λεπτό, κύριε Καψάλη. Ένα λεπτό. Κύριε Καψάλη, ένα λεπτό. Ας αφήσουμε τα προσωπικά στη μέση. Πριν πάμε σε μια διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα, για να μετρήσουμε μετά τα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Εγώ θέλω να σημειώσω ότι δεν πρέπει, δεν έχουμε το δικαίωμα, ούτε από την ιστορία, ούτε από την πραγματικότητα, ούτε από το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες, να δωρήσουμε στην Τουρκία και μάλιστα στους αντιδραστικούς κύκλους του τουρκικού διπλωματικού, στρατιωτικού και πολιτικού κατεστημένου τη μουσουλμανική μειονότητα. Αυτούς τους ειρηνικούς ανθρώπους, τους απούς ανθρώπους, τα παιδιά, τους αγρότες, τους βιοτέχνες, τους δασκάλους, με τους οποίους είμαστε το ίδιο. Ζούμε μαζί. Είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες. Δεν έχουμε το δικαίωμα να τους δωρήσουμε από εκεί. Και μάλιστα σε ό,τι πιο αντιδραστικό σήμερα
γεννά μια σύγχρονη κοινωνία, γεννά ένα σύγχρονο κράτος. Πρώτη ένσταση δική μου, ας μου επιτραπεί να την πω. Εγώ λοιπόν δεν μιλάω για Τούρκους μειονοτικούς, μιλάω για μουσουλμάνους Έλληνες πολίτες. Υπάρχουν πραγματικά προβλήματα. Εδώ διαφωνούμε στην ποσόστοση, αν είναι μεγάλα ή μικρά. Τα προβλήματα πρέπει να λυθούν. Και πρέπει να λυθούν για να μην προσφέρουμε βορρά τους πολίτες αυτούς που είναι Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες, να μην τους προσφέρουμε βορρά στην εύκολη προπαγάνδα αντιδραστικών, τουρκικών, ακραίων εξτρεμιστικών, εθνικιστικών κύκλων. Δεν μπορεί με δικά μας λάθη να ρίχνουμε τους ανθρώπους αυτούς στην παγίδα του κοινού Τουρκές ή των άλλων γνωστών και ομοίων του. Θα πρέπει να πάμε σε μια διακοπή. Μετά θα παρακαλέσω να αποφύγουμε τις προσωπικές αντεγκλήσεις. Σου είπα, μου είπες, είπες για μένα κτλ. Να μετρήσουμε τα τελευταία λεπτά και να πάμε στο διατάφτα. Μας καίει όλους να μην αναπαράγουμε το βοσνιακό τοπίο, κύριε Χαραλαμπίδη. Συγγνώμη, όμως υπάρχει το εξής. Ίσως δεν συνεννοούμαστε, γιατί νομίζω δεν υπάρχει. Να μην αναπαράγουμε το βοσνιακό τοπίο στην περιοχή μας. Όχι, όχι. Αυτό που είπα. Δεν αναφέρομαι σε εσάς. Δεν αναφέρομαι σε εσάς. Αυτό που επιδιώκουμε εμείς και αυτό που είπα εγώ είναι ότι θέλουμε έναν δημοκρατικό συνομιλητή και στην Τουρκία και στη μειονότητα. Αυτό όμως πρέπει να αποδειχθεί σε ένα επίπεδο αρχών. Γιατί οι φιλίες δεν είναι το ίδιο. Οι υποκριτικές δεν οδηγούν σε κανένα αποτέλεσμα. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Λέω. Δεν θα συζητήσει η Ελλάδα με την Τουρκία για τη μειονότητα. Δεν θα συζητήσει. Αυτό. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Αυτό που βλέπω είναι ότι η μειονότητα, ειδικά τον τελευταίο καιρό, αποδεσμεύεται από τους μηχανισμούς του τουρκικού κράτους. Αυτό είναι η βασική προϋπόθεση για την ευημερία της. Κύριε, παρακαλώ. Βάζουμε μια ανατελεία. Πάμε σε διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και μετράμε τα τελευταία λεπτά. Πάμε λοιπόν. Τα ημί περί νατοϊκού σχεδίου αυτονόμησης της Θράκης. Συζητούμε απόψε για τα μαύρα φεγγάρια του εθνικισμού και για τις σκιές που ρίχνουν σε τέτοιες περιοχές. Μιλάω βεβαίως όχι για τον πατριωτισμό, αλλά για τον αντιδραστικό εθνικισμό από όπου και αν προέρχεται. Είτε από τη χώρα μας, είτε από την πλευρά της Τουρκίας. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι άνθρωποι από την μουσουλμανική θρησκευτική μειονότητα, Έλληνες πολίτες που βρίσκονται κοντά μας και μας τιμούν με την παρουσία τους, έχουν να θέσουν και έθεσαν ήδη συγκεκριμένα ζητήματα που πιστεύουν ότι αφορούν τη μειονότητα. Ακούστηκαν και έχουν ήδη καταγραφεί. Απ' την άλλη πλευρά, ακούστηκαν διάφορες απόψεις που, ας μου επιτραπεί να πω, που καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα πολιτισμικό, πολιτικό και κοινωνικό μέσα από την ελληνική κοινωνία και τη σύγχρονη σκέψη. Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά. Εγώ λοιπόν θέλω εδώ να δώσω το λόγο στον κύριο Σούνογλου, που πρέπει να πω ότι έχει αδικηθεί από την κατανομή του χρόνου μέσα στη ροή της συζήτησης, ο οποίος έχω την εντύπωση ότι θέλει από τις ενστάσεις που διείδα να έχει να πει ορισμένα πράγματα στον κύριο Χαραλαμπίδη. Κύριο Σου. Επειδή υπήρξε από μερικούς συνομιλητές μας έτσι μεγάλη συναισθηματική έξαρση, εγώ προσπαθώντας να κρατήσω την ψυχραιμία μου, δεν μίλησα. Καμιά φορά κι εγώ έτσι... Θα μου επιτρέψετε κάτι. Ναι. Και ίσως κάνω κατάχρηση το ότι είμαι οικοδεσπότης. Επιτρέψτε μου κάτι. Υπάρχει, και θέλω να το πω, κατά βάθος υπάρχει καλή θέληση από όλους. Με τον κύριο Νταντέ γνωριζόμαστε καιρό. Δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε, κύριο Σουρούλου. Προσέξτε όμως ποιο είναι το πρόβλημα και βγήκε σχεδόν από όλους. Η Ελλάδα, ως έθνος, ως συνταγμένο κράτος, δεν φαίνεται να ζητάει τίποτα από την πλευρά της Τουρκίας. Υπάρχει λοιπόν μια δικαιολογημένη, ας μου επιτραπεί να πω, μπορεί να κάνω λάθος, διορθώστε με, ανασφάλεια της Ελλάδας. Ότι ορισμένοι κύκλοι μέσα από τη μειονότητα μπορούν να χρησιμοποιούνται από την προπαγάνδα και τα περίεργα ανθεληνικά σχέδια τουρκικών αντιδραστικών κύκλων. Και επειδή δεν βλέπει η Ελλάδα, δεν βλέπει η ελληνική κοινή γνώμη, να βγαίνουν οι πραγματικά προοδευτικοί άνθρωποι, υπάρχουν προοδευτικοί άνθρωποι στη μειονότητα, και είναι πολλοί, να μιλήσουν ας πούμε για τις βιώσεις και τις λαιλασίες των ελληνικών πληθυσμών της Κύπρου, από τα στρατεύματα του Ατήλα. Υπάρχει λοιπόν μια καχυποψία, την οποία πρέπει να τη λύσουμε, κύριε Ζουρόγλου. Και πρέπει να τη λύσουμε γιατί πρέπει να συμβιώσουμε, πρέπει να ζήσουμε μαζί. Εμείς θέλουμε, και το λέω προσωπικά, ας μου επιτραπεί να το πω, και είναι η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, θέλουμε τους μουσουλμάνους, μειονοτικούς, Έλληνες πολίτες, δίπλα μας ισότιμους
τους θέλουμε ανάμεσά μας, να κάνουμε ανταλλαγή στοιχείων πολιτισμού, να συζητήσουμε κοινά βιώματα που έχουμε, κοινές εμπειρίες, κοινά γούστα, να κοιτάξουμε όλοι προς την ίδια Ευρώπη, προς τον ίδιο σκοπό. Λοιπόν, ας τυλίσουμε αυτή τη δυσπιστία και την καχυποψία απόψε. Και θα παρακαλέσω, ας ξεχάσουμε λίγο και την ιστορία στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Χαραλαμπίδης και η οποία ρίχνει βαριά τη σκιά της και δικαιώνει τα δίκαια του ελληνισμού. Ειλικρινά χάρηκα που τα άκουσα αυτά, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει να τα ακούμε. Το βίωμά μας ως μειονοτική ήταν όχι του πολίτη της τρίτης ή της τέταρτης κατηγορίας, αλλά του ανεπιθύμητου πολίτη. Τώρα, την ώρα που μας αποκαλείται επιθυμητούς πολίτες, αυτό μας χαροποιεί. Αυτό αλλά αυτό συμβαίνει το τώρα. Λαού, κύριε. Μιλάμε για την αντίθεσή μας με τις αρχές. Είπα ότι το βίωμά μας ήταν ότι είμαστε ανεπιθύμητοι πολίτες. Και αυτό δεν προέκυψε έτσι από μόνο του, αλλά από βιώματα. Από εκεί και ύστερα μπορεί να έχω κάποια συναισθηματική σχέση με την Τουρκία, την ομολογώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο κύριος Χαραλαμπίδης μπορεί να κριτικάρει την ελληνική πολιτεία. Και ενώ η τουρκική για μένα ναι, είναι μια ξένη, δεν μπορώ να την κριτικάρω εγώ, αλλά ζητάει δήλωση μετανοίας. Θέλει να μεταπεινώσει. Δεν θα πέσω στην παγίδα του τώρα. Κύριε Αξιονόγλου, να σας πω κάτι. Λοιπόν, αυτό. Μην τον διακόπτετε. Αυτό θα το κάνω. Να το σεβαστούμε, παρακαλώ. Αυτό θα το κάνω αφορμήτως. Κύριε Καραμπελιά. Μισό λεπτό. Σας παρακαλώ. Κύριε Καραμπελιά. Αυτό ζητάει ο κόσμος. Σας παρακαλώ. Δηλαδή, όταν εμείς καταλάβαμε για να καταλάβετε ένα πράγμα, κύριε Παναγιώτη. Κύριε Καραμπελιά, εγώ το έχω καταλάβει. Δεν κάνει να τον διακόψουμε. Να σεβαστούμε το δικαίωμά του να διατυπώσει. Αμέσως μετά, κύριε Καραμπελιά. Κάντε υπομονή ένα λεπτό. Διάλογο θέλω να ρωτήσω ένα πράγμα. Όταν δηλαδή εγώ κατήγγελα την ελληνική πολιτική. Ή όταν κατήγγελα τόσες φορές την έχω καταγγείλει την ελληνική πολιτική σε όλα τα θέματα. Δηλαδή ταπεινώνομαι. Δεν το καταλαβαίνω γιατί λέτε. Είστε Έλληνας πολίτης. Όχι, 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 δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Με συγχωρήσετε. Δεν είναι αυτό, κύριε Καραμπελιά. Ζητάει από μένα ο κύριος Χαραλαμπίδης τώρα να καταγγείλω την Τουρκία ως πράξη, μετανοίας. Εγώ έτσι βιώνω. Κύριε Ισουνογλού, να σου πω κάτι. Δηλαδή, που ζητώ. Χτυπάω κάρτα, κύριε Καραμπελιά. Αυτό που ζητώ. Όχι όλοι μαζί, παρακαλώ. Θα διακοπεί εκπομπή. Όχι όλοι μαζί. Μιλάει ο κύριος Καραμπελιάς με τον κύριο Νσούνογου. Τελεία. Δηλαδή, κύριε Νσούνογου, όταν λέει κανένας ότι στην Τουρκία σήμερα, στη σημερινή Τουρκία, γίνονται κάποια πράγματα, δηλαδή φυλακίζονται άνθρωποι, χωριά ξυρίζονται από μια πολιτική. Δεν μιλάει κανένας, όνει και καλά. Έτσι. Από και πέρα το να καταγγείλουμε τον τουρκικό λαό, ας πούμε, συλλήφθη, μιλάει για μια πολιτική. Απέναντι σε αυτό, μισό λεπτό. Το έκανε μια γυναίκα, κύρα ενός Τούρκου αξιωματικού, η οποία καταδίκασε αυτά που γίνονται στο Κουρδιστάν σήμερα. Και λέμε ότι επειδή υπάρχει μια. Το έχουν κάνει όλοι οι Ευρωπαίοι πολιτικοί. Δέχομαι από παντού πειρά. Απλά μπορώ να διαδραστήσω τον εαυτό μου. Σας παρακαλώ. Πολύ περισσότερο δεν την Τουρκία, φυσικά. Σας λέω λοιπόν το εξής. Ότι επειδή υπάρχει δυσπιστία μεταξύ μας, και υπάρχει. Εννοώ όχι προσωπικά. Ωραία, στους χριστιανούς και στους μουσουλμάνους, τους Τούρκους, αν θέλετε, και τους Έλληνες. Σε συλλογική βάση. Ωραία. Επειδή υπάρχει αυτή η δυσπιστία και λέμε ότι συζητάμε τα προβλήματα μειονότητας. Και όταν μπαίνουμε να συζητήσουμε τα προβλήματα μειονότητας, επειδή δεν είναι οποιαδήποτε μειονότητα, υπάρχει μια ιστορική φόρτιση τεράστια από πίσω, λέμε για να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ μας και για να μπορώ εγώ να πω ότι ξέρετε, υποστηρίζω αμέριστα. Όλα σας τα. Ρωτήστε τον απευθείας να σας πει τον κύριο. Γιατί θεωρείτε ότι είναι ταπείνωση το να σας πω ότι ζητάω από εσάς για να έχουμε εμπιστοσύνη, όπως εγώ παίρνω θέση ανοιχτά για όλα τα προβλήματα στην Ελλάδα, όπως παίρνω θέση για όλα τα προβλήματα στην Τουρκία, στην Βουλγαρία, για παντού, εσείς γιατί αρνείστε και το θεωρείτε δήλωση μετανοίας, γιατί αυτό λέτε, να πείτε κάποια πράγματα που θα μου ξεκαθαρίσουν εμένα ότι δεν μιλάω με έναν άνθρωπο, ότι μιλάμε καλοπροαίρετα. Για να πιστώ σε αυτό, πραγματικά πρέπει απέναντι σε πράγματα που είναι εγκλήματα. Διότι σας μιλάμε εγκλήματα με ειλικρίνεια, κύριε Ουσουνόγλου. Την τουρκική πολιτική, αρνείται. Κύριε Καραμπελιά, ας του δώσουμε το λόγο. Κύριε Καραμπελιά, τι να σας πω δηλαδή, να επικαλεστώ ότι η αντίθεσή μου με το καθεστώς του Ευρέν
Εμένα με έχει οδηγήσει εδώ και 10 χρόνια στην απαγόρευση εισόδου στην Τουρκία. Αυτό δεν το λέω. Αυτό δεν το λέω διότι... Δεν σας μιλάω προσωπικά, αλλά δυστυχώς δεν είστε εσείς η κύρια πλευρά, από όσο ξέρω, στη μειονότητα. Και γι' αυτό εγώ θέλω η δικιά σας άποψη να αναπτυχθεί. Η δικιά σας να αναπτυχθεί. Σας παρακαλώ, κύριε. Μισό λεπτούλι. Η δικιά σας, εφόσον λέτε, να αναπτυχθεί. Και όχι του κυρίου Φαϊκόγλου, ή όχι αυτή που είχε ο κύριος Ζανέκης. Για να βοηθήσουμε κι εμείς. Προχωράμε. Ότι είναι αντίθετος με τον κύριο Ευρέν, με το καθεστώς του Ευρέν. Όπως αυτό είμαστε... είπε. Ή με το η γραμμή της Τουρκίας. Τι από τα δύο σας ικανοποιήσουμε. Η γραμμή της Τουρκίας... Ήθελα να πω κάτι άλλο στον κύριο Φαϊκόγλου. Όχι, να ολοκληρώσω, κύριο Φαϊκόγλου. Επί δύο χρόνια. Για να πάρω μια καλή απάντηση. Κυρία Καψάλη, δεν ξέρω, απόψε και εσάς ακόμα άρχισα να σας συμπαθώ. Είμαι συμπαθητικός. Το αποκλείω να φαίνει λίγο προηγουμένως. Επειδή ο χρόνος σας σίγουρα είναι πολύτιμος, στον κύριο Χαραλαμπίδη θέλω να απαντήσω ως προς τις θέσεις του για την Τουρκία, που μπορεί να έχει δίκιο, αλλά επειδή είναι μονόπλευρες, με ένα ρητό που διάβασα στο αντί του κυρίου Στέφανου Θεσμαζόγλου, δεν ξέρω αν θα τα διατυπώσω σωστά. Λέει λοιπόν σε ένα πρόσφατα κυκλοφορήσαντα βιβλίο του Δίτομο ο Στέφανος Θεσμαζόγλου, η άγνοιά μας για την Τουρκία δεν προέκυψε έτσι από μόνη της, αλλά την κατασκευάσαμε με τα ίδια μας τα χέρια εμείς τεχνιέντος, που άγνοια που στηρίζεται στην διαστρέβλωση, στην αποσιώπηση και τα λοιπά, που αποτελούν τα συστατικά στοιχεία της. Και τίποτα άλλο. Τελείωσα. Ευχαριστώ. Να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό ακριβώς. Κύριε Οζούνογλου, είπατε προηγουμένως τη θέση σας εάν της Τουρκίας κλπ. Για να γυρίσουμε και στο βασικό θέμα που είναι το σενάριο που ξεκινήσαμε κλπ. Ποιος τροφοδοτεί, ποιος τροφοδοτεί τις ξένες, όλους αυτούς τους ξένους που θέλουν να μας πνίξουν και εμείς είμαστε αυτοί, ενώ οι μουσουλμάνοι αυτοί. Ποιος τροφοδοτεί, η μειονότητα. Ο κύριος Φαϊκόγλου είπε τότε σε 32 άρθρα, ο άλλος 100 και άλλο. Πριν 5 μέρες, την ημέρα που εδώ γινόταν το σενάριο, αυτή η φασαρία με το σενάριο και τα λοιπά παραμύθια, στη Σμύρνη γινόταν ένα συνέδριο παντουρκικό. Το έχετε υπόψη σας. Παρουσιάστηκαν ο πρόεδρος, όπως το είπανε οι τουρκικές εφημερίδες, ο πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας, ο πρόεδρος, όπως το είπαν αυτοί, της Δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου, 5 πρωθυπουργοί, δεν θυμάμαι, και 28 εκπρόσωποι μειονοτήτων κλπ. Κλπ. Αρχηγός, εκπρόσωπος της ελληνικής, της μειονότητας της Δυτικής Θράκης, ούτε καν ελληνική, πήγε η κυρία Σαδίκ και μίλησε ως αρχηγός αυτού του κομματιού, ως ανεξάρτητου κομματιού. Διαμαρτυρηθήκατε εσείς? Τα άλλα είναι παραμύθια τώρα. Διαμαρτυρηθήκατε? Να σας φέρω τώρα μόλις φύγουμε τις εφημερίδες τουρκικές. Μίλησε κανένας γι' αυτό? Γιατί δεν μιλάτε και τρέχετε? Δηλαδή εσείς θέλετε και να είστε και με το σκύλο και με το λαγό. Δεν γίνονται αυτά. Ξεκαθαρίσατε προηγουμένως. Έχω καμία ανάμειξη σε αυτό το συνέδριο που είπατε? Έχετε ανάμειξη. Θα κυνηγάω τον όποιο μειονοτικό, τι έκανε και θα τον καταγγείλω. Αυτό θέλετε, κύριε Καψάλη? Όχι όποιον. Είστε παράγων, είστε υποψήφιος κόμματος, είστε τα πάντα. Αλλήμον, αν δεν έχετε εσείς, ποιος θα έρθει? Αυτό που βγήκε στο... Στην τηλεόραση και δεν είχε την αφή άνθρωπος. Δεν φτάνει που δεν πήγα. Το καταδικάζετε. Δεν φτάνει που δεν πήγα. Το καταδικάζετε. Δέχεστε ότι υπάρχει. Δεν ξέρω το αντικείμενο του συνεδρίου. Δεν ξέρω, είπατε προηγουμένως ότι το ξέρω. Ότι ξέρω ότι έγινε. Αλλά το τι συζητήθηκε δεν ξέρω. Όχι, δεν το ξέρω. Κύριε Παναγιώτοπουλε, όχι, δεν πήγα και δεν με κολλάμες αυτό. Αμέσως, κύριε. Όχι, δεν μου φτάνει καθόλου. Κύριε Καψάλη, κάντε μία τελεία. Συγγνώμη, κύριε Παναγιώτοπουλε, μία φράση μόνο. Σε αυτό που λέτε, ακριβώς είναι η ανταπάντηση της Τουρκίας σε αυτό που κάνει ο κύριος Χαραλαμπίδης. Με το πρώτο παγκόσμιο, συνέδριο θρακολογίας θρακών και τα λοιπά, το οποίο έγινε, το εντάξει θα ξαναγίνει, δηλαδή κάτι παρόμοιο. Αυτό γίνεται και εκεί. Μπράβο, δηλαδή είναι η πολιτική μεταξύ των δύο χωρών. Εμείς με αφήνετε εμένα το μειονοτικό, τον απλό το κοσμάκι να με κατηγορείτε τώρα. Γιατί
Πήγε η κυρία Σαντζή, πήγε η Σαντζή. Κάνετε ένα μεγάλο λάθος, κύριε. Από τη μια μεριά έχουμε ένα έθνος καταπιεστή. Δεν μπαίνω στη λογική, κύριε Καραμαλή. Δεν μπαίνω στη λογική, γιατί το κάνει. Από την άλλη μεριά έχουμε ένα έθνος που είναι το πιο επώδυνο στον κόσμο, εθνικό και κοινωνικό γίγνεσθε. Οι Έλληνες για να γίνουν προλετάροι έγιναν πρόσφυγες. Αυτό δεν το κατάλαβε μερίδες της αριστεράς. Το κατάλαβε η Σωτηρία Μπέλου και ο Νίκος Γκάτσος και το τραγούδι το που έχει μιλάει για την προσφυγιά. Πέστε, κύριε, τι θέλω. Τώρα θέλω να τελειώνουμε. Τελειώνουμε. Ναι. Δεν έχουμε δώσει. Ήθελα όμως να πω το εξής στον κύριο Ζούνογλου. Γιατί ναι. Είπε ότι θέλω να τον ταπεινώσω. Ζητώ από εσάς, από εσάς σαν ομάδα, εθνική ομάδα και θρησκευτική ομάδα. Και τα δύο. Για τους Τούρκους. Είπα είναι τρεις οι μειονότητες. Ζητώ κάτι που είναι μια πολύ σύνηθη ευρωπαϊκή πρακτική. Δηλαδή παρετούμεθα από τη συνθήκη του Λοζάνη. Παρακαλώ πολύ. Θέλω να πιστεύω ότι όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, αλλά το σύνολο του πολιτικού κόσμου της χώρας δεν έχει παραιτηθεί από τη συνθήκη Λοζάνης. Θέλουμε πληρέστερη δημοκρατία σε όλη την ελληνική επικράτεια, η οποία να συμπεριλαμβάνει όλους τους πολίτες. Ασφαλώς και τους πολίτες που έχουν την ιδιαιτερότητα στο θρήσκευμα, που είναι μουσουλμάνοι. Θα είναι τραγικό λάθος του όποιου πολιτικού παράγοντος, σε όποιο κόμμα και να νίκει, να αποθαρρύνει στοιχεία της μουσουλμανικής μειονότητας, που είναι φανερό ότι θέλουν να αποσυνδεθούν από την εξάρτηση του τουρκικού κράτους και να ενταχθούν ως ισότιμοι πολίτες στην πατρίδα μας. Θα είναι τραγικό λάθος. Δεν καταλάβατε, κύριε Μιχαλογιάκο, δεν απαιτούμε σας. Ότι ο Ισλαμισμός και η εξισλαμοποίηση ήταν ο μηχανισμός τουρκοποίησης των άλλων ομάδων. Αυτό που κάνει τώρα η Τουρκία. Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνισμός, το τουρκικό κράτος στην Μικρά Ασία. Μα είναι μια βλακεία. Πιστεύω ότι ο ελληνισμός, όπως δεν έχασε ποτέ στο παρελθόν μέσα από περισσότερη παιδεία, δεν θα χάσει και σήμερα. Αν δώσει σε όλους τους πολίτες τα ίδια. Μα εμείς καταργήσαμε την πομάκικη παιδεία το 1952 λόγω του έντονου στην Ελλάδα. Ασφαλώς δεν απαιτούμε δηλώσεις μετανοίας. Θέλουμε να συνεχίσετε αυτή την πολύ, κατά τη γνώμη μου, ενθαρρυντική συμπεριφορά σας την τελευταία. Αν ήθελα κάτι να σας ζητήσω, θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Να ζητήσουμε μαζί όλοι οι Έλληνες την αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής από την Κύπρο. Και των ελληνικών στρατευμάτων. Των στρατευμάτων κατοχής, λέω. Των στρατευμάτων κατοχής. Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι δεν άκουσα την κουβέντα. Στρατευμάτων κατοχής και λέτε τα ελληνικά στρατεύματα, στρατεύματα κατοχής στην Κύπρο. Θέλω να πιστεύω. Είναι φανερό το πράγμα. Κύριε Καραμπελιά, αφήστε με να ολοκληρώσω. Δηλαδή, νομίζετε ότι είναι μόνο. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Κύριε Παναγιώτοπουλο, ένα λεπτό. Ζητώ να μου επιτραπεί ένα λεπτό. Ένα λεπτό, κύριε. Ένα λεπτό, κύριε Καραμπελιά. Κύριε από τη μία στιγμή στην άλλη. Κύριε Καραμπελιά. Αποστρατιωτικοποίηση. Ζητώ να μου επιτραπεί. Κύριε Καραμπελιά. Αποστρατιωτικοποίηση. Κύριε Καραμπελιά. Σας παρακαλώ ένα λεπτό. Κύριε Ονσούνογλου. Κύριε Ονσούνογλου. Έχει θέσει ένα ερώτημα. Να το κάνουμε πιο σαφές. Είσαστε σύμφωνος με την αποχώρηση των στρατευμάτων εισβολής και κατοχής του Ατήλα από την ανεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρατία, ώστε να μπορέσουν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι να βρουν τη λύση και να συμβιώσουν εν ειρήνη μαζί? Είμαι σύμφωνος με την πρόταση για την αποστρατιωτικοποίηση της Κύπρου. Αν φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα, δεν νομίζω ότι θα επικρατήσει η ειρήνη. Μα η Τουρκία είναι λίγα λεπτά, είναι 40 μίλια απέναντι. Λοιπόν, για να γίνει ένας νέος πόλεμος με τη νέα επέμβαση, αυτό θέλουμε να προκαλέσουμε. Τα τουρκικά αεροθούμενα σε 40 δεύτερα είναι στον εναέριο χώρο του Κυπριακού. Κύριε Παναγιωτόπουλε, σας παρακαλώ. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ήμουν σαφής. Ναι. Για την Κύπρο αυτό που χρειάζεται είναι η αποστρατιωτικοποίηση της νήσου. Και η επανένωση. Κάθε φορά που σπαρώ, κύριε Παναγιώτοπουλε, μία τοποθέτηση. Μα κύριε Καψάλη, σας παρακαλώ. Τον γκρόμ θα κάνουμε εδώ. Σας παρακαλώ. Κύριε Παναγιώτοπουλε, κάθε φορά που επιχειρώ μία τοποθέτηση, διακόπτω μονίμως. Ελάτε, κύριε Παναγιώτοπουλε. Ακόμη και όπως έτσι. Υπάρχουν. Συγγνώμη, παρακαλώ. Εγώ δεν θέλω να. Υπάρχουν δύο δυνάμεις. Η Τουρδί. Σας παρακαλώ, κύριε Καψάλη. Και η Ελδί. Συγγνώμη, δεν μπορεί να λέει ότι θέλει. Ποιοι λοιπόν θα φύγουν? Ακούστε, κύριε Καψάλη, περισσότερο πατριώτης από κανένα δεν είστε. Δεν είπα εγώ τέτοιο. Κύριε, ας προχωρήσουμε λίγο. Ελάτε, κύριε Μιχαλογιάκο. Παρακαλώ πολύ. Εσείς θα πάρετε ψήφους από τα παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ. Λέγεται. Όχι κάνοντας πατριωτοκαπαλία. Δεν κι άλλο. Εγώ. Σας παρακαλώ, κύριε Μιχαλογιάκο, ναι. Και μια και μου δώσατε το ρέθισμα. Δεν είναι η ώρα, νομίζω, χρήσιμη να κάνουμε αναφορά σε ευθύνες παρατάξεων πάνω στα εθνικά θέματα. Δεν απευθύνομαι σε εσάς. Παρακαλώ πολύ. Αλλιώς θα μπορούσα να πω και εγώ ότι και ο μαρξισμός και ο σοσιαλισμός
κατέρευσαν, αλλά τα έθνη παραμένουν. Δεν κατάφεραν να τα εξουδετερώσουν και να τα εξαφανίσουν. Και βεβαίως, όταν μιλούσαμε για ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Ήπειρο, η γενιά μου, δεν είχαμε από καμία άλλη νεολαία συμπαράσταση. Ξύλο είχαμε. Και τώρα το ίδιο κάνουμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Θέλω όμως να τελειώσει αυτή η εκπομπή με τουλάχιστον ένα μήνυμα. Ότι όλα αυτά τα σχέδια είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν, είτε υπάρχουν σε χαμηλόβαθμα κλιμάκια είτε υπάρχουν σε υψηλόβαθμα κλιμάκια, δεν προκαλούν τρόμον στην Ελλάδα και στον ελληνισμό. Υπάρχει αυτοπεποίθηση. Δεν πέφτουμε στην παγίδα της δίθεν υπερδύναμης Τουρκίας. Είναι σαφώς πιο ασθενής από την Ελλάδα. Και όσον αφορά την οικονομική της ανάπτυξη, και όσον αφορά την κοινωνική της συνοχή, και όσον αφορά την εθνική της συνοχή. Ουσιαστικά σε εμφύλιο πόλεμο είναι η Τουρκία. Δεν θα τη δώσουμε την ευκαιρία να τρομάξει τον ελληνικό λαό ότι απειλείται η Ελλάδα ή τμήμα της Ελλάδος, η Θράκη, από αυτήν την αδύναμη Τουρκία. Ασφαλώς, αυτό δεν πρέπει να μας οδηγήσει και σε φυσικασμό. Η ανάπτυξη είναι καθήκον. Και ας μην το θυμόμαστε κάθε φορά που γίνεται ο Φεσέλη. Δεν έχουμε δώσει το λόγο. Ένα λεπτό, κύριε Βούτση. Ναι. Στον κύριο Ραφαλή, τον κύριο Βούτση και τον κύριο Βρακά για να κλείσουμε. Κύριε Ραφαλή. Τρία λόγια. Είστε σιωπηρός για πολλή ώρα. Ναι, δεν με αφορά πάρα πολύ η συζήτηση. Τη θεωρώ λίγο αντί ψευδή ή δημαγωγική και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δυνατόν να πιάσει ένα τόσο δύσκολο και πολύπλοκο θέμα εκεί που στα αλήθεια θα έπρεπε να πιαστεί. Που πιστεύω πως είναι η έννοια έθνος και εθνικισμός είναι υπαρκθές, υπαρκτότατες και δουλεύουν άλλοτε θετικά, άλλοτε αρνητικά. Στην ιστορία λειτουργήσαν και έτσι και αλλιώς. Η έννοια εθνικισμός προέρχεται από τον γαλλικό διαφωτισμό, τη γαλλική επανάσταση, έπαιξαν τεράστιο ρόλο στην κατάρρευση των αυτοκρατοριών και τη δημιουργία των εθνών, τεράστιο ρόλο στη Λατινική Αμερική κτλ. Κτλ. Με ενδιαφέρει να καταλάβω επιτέλους αυτή η ελαστική έννοια, πώς δουλεύει σε ελαστικά μυαλά και σε ελαστικές συνειδήσεις. Ο καθένας την τραβολογάει όπως γουστάρει κάστοτε. Ακούστηκαν τόσες απόψεις εδώ και ο καθένας έχει μια άποψη δική του για την έννοια έθνος και εθνικισμό. Που σημαίνει δεν ξέρουν τίποτα, δεν ξέρουμε τίποτα τι είναι αυτή η έννοια. Γι' αυτό ακριβώς έρχονται οι δημαγωγοί, έρχονται αυτοί που γνωρίζουν τα πράγματα, έρχεται η Αμερικανίδα που κυκλοφορεί στη Θράκη, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά τα προβλήματα και μας δουλεύουν όπως αυτοί θέλουν. Μας κάνουν να νιώθουμε άλλοτε εξιταρισμένοι από εδώ, άλλοτε οι Τούρκοι από εκεί και δεν χωρεί καμιά αμφιβολία πως υπάρχει ένας τουρκικός σοβινισμός, ένας ελληνικός σοβινισμός και υπάρχει μια άλλη κατάσταση, τρίτη άνωθη, η οποία μας χορεύει και μας κουνάει σαν μαριονέτες. Προσωπικά ο εθνικισμός δεν με αφορά. Είναι, ο εθνικισμός είναι μια έννοια υπερπληρωματική, πληρώνει, γεμίζει την ανθρώπινη συνείδηση όταν δεν είναι αρκετά γεμάτη αυτή. Έχουν ανάγκη οι άδικοι και οι κούφιοι άνθρωποι από τέτοιου είδους συνειδήσεις. Εμένα με φτάνει η ανθρώπινη συνείδησή μου και περιφρονώ επιδεικτικά κάθε είδους εθνική συνείδηση και κάθε άλλου είδους συνείδηση. Αυτό είναι για ελλιπείς ανθρώπους, είναι για μικρούς ανθρώπους, είναι για ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να νιώσουν καλά ως άνθρωποι και έχουν ανάγκη να παίρνουν δάνεια από εδώ και από εκεί, από προγόνους, από ιδεολογήματα διάφορα. Περιφρονώ έτσι επιδεικτικά κάθε είδους εθνικισμού. Είτε είναι τουρκικός, είτε είναι ελληνικός, είτε είναι σκοπιανός. Παραμένω άνθρωπος, θέλω να είμαι άνθρωπος, θέλω να είμαστε όλοι άνθρωποι, να καταλάβουμε επιτέλους ότι έχουμε κάτι κοινό, βαθύ, ουσιαστικό, την ανθρώπινη συνείδηση. Η εθνική συνείδηση είναι κάτι διαφορετικό, κάτι με το οποίο μας δουλεύουν και παίζουν άλλοι που ξέρουν καλά τους γίνονται. Εγώ μπαλάκι στους εθνικισμούς, προσωπικά, δεν θα γίνω ποτέ όργανο του οποιοδήποτε εθνικισμού, του Τούρκικου που είναι υπαρκτός, υπαρκτότατος, και του πουλημένου ή του εξαργυρώσιμου εθνικισμού, τύπου Καψάλι, ας πούμε, ο οποίος πουλάει εθνικισμό. Είναι πορεύσιμο είδος ο εθνικισμός, υπάρχουν επαγγελματίες Έλληνες, επαγγελματίες εθνικόφρονες. Έτσι. Αφού έχει τόσο μεγάλη κυκλοφορία, δεν πιάνει, νομίζω δεν πιάνει. Υπάρχει επίσης ο πολύ όμορφος και γραφικός εθνικισμός του κ. Βρακά. Είναι πολύ όμορφος άνθρωπος κ. Βρακά, διότι έτσι γουστάρει και καβαλάει ένα αεροπλάνο και κάνει ό,τι θέλει. τέτοιου είδους γραφικοί εθνικισμοί για μένα είναι αποδεκτοί, διότι πέσουμε κιόλας. Γλεντάμε κιόλας με αυτούς τους γραφικούς ανθρώπους, τους εθνικιστές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα δεχόμουν ποτέ ένα εθνικισμό εξαργυρώσιμο, ένα εθνικισμό του ταμείου ή ένα εθνικισμό βουλευτικό, τον οποίο τον προβάλλουμε για να κάνουμε τη δουλειά μας σε επόμενες εκλογές. Και αρχίσουμε να υποπτεύουμε, από τη μεριά του τουρκικού εθνικισμού τώρα, πως ο κύριος Ονσούνογλου προετοιμάζεται για βουλευτή στο ελληνικό κοινοβούλιο, παίρνοντας ψήφους μουσουλμάνων. Έκανε κάποια ανοίγματα του Τούρκο τέτοια, ας πούμε, διότι είναι ολοφάνερο ότι πάει για βουλευτής. Δεν είναι τώρα, πάει για βουλευτής και προετοιμάζεται από τώρα. Υπάρχουν ψήγματα σοβινισμού τουρκικού
τις απόψεις του κ. Ασσονόγλου, ακατανόητο και απαράδεκτο. Αντιδραστικό. Όπως υπάρχουν ψήγματα σοβινισμού, έτσι, πολύ χαριτωμένο και πολύ έτσι, αποδεκτό θα έλεγα στον κύριο Χαραλαμπίδη. υπάρχει σοβινισμός καθαρά έτσι, νεοδημοκρατικός, δηλαδή στην συνηθισμένη που παλιά άλλωστε να πληρώνονται, να εξαργυρώνουν στα ταμεία το σοβινισμό. Υπάρχει μεγάλος ανθρωπισμός. Ευτυχώς που υπάρχει και ο κύριος Βούτσης εδώ. Είναι ο μόνος που τελικά έβαλε τα προβλήματα όπως θα έπρεπε να μπουν εξ αρχής. Δεν τον ακούσαμε προσοχή, δεν τον ακούσαμε πάρα πολύ. Και βεβαίως δεν συζητάω καν για τους αθλητισμούς του κ. Καψάλη. Αυτά είναι καθαρά εμπόρια. Είναι εδώ, είναι λαβή. Ο κ. Καψάλη πουλάει σημαίες, καμιά κοσαριά σετ ολόκληρα. Πάρτε κόσμο σημαίες. Του Πόντου, τη Μασσαλία και τη Αλβανία και δεν συμμαζεύεται. Ελληνικών εδαφών. Αυτό τον αθλητισμό δεν μπορώ να το σεβαστώ. Αυτό είναι γελίος. Είναι καθαρό εμπόριο και δεν είναι για σοβαρούς ανθρώπους. Εν πάση περιπτώσει, μια έκκληση, μια θερμή παράκληση στους Τούρκους, στους Έλληνες, να προσέξουν λιγάκι την ανθρώπινη συνείδησή τους, να τη γεμίσουν ανθρώπινο περιεχόμενο, για να μην έχουν ανάγκη να παίρνουν δάνεια, βλακώδη δάνεια, σοβενιστικά, εθνικιστικά από εδώ και από εκεί. Γιατί αυτό είναι η εθνική συνείδηση. Είναι ένα παραπλήρωμα της ανθρώπινης. Για ελληματικούς ανθρώπους, για ελλειποβαρείς ανθρώπους. Για να μην πω και συχνά για ανοήτους ανθρώπους. Μέσα στην συζήτηση υπερτονίστηκε ίσως και από τη δικιά μου πλευρά το θέμα των κοινωνικών προβλημάτων και της κατάστασης. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν θα εννοούσα, όπως ενδεχόμενα να εννοούν κάποιες απόψεις, ότι μέσω της οικονομικής ανάπτυξης και της επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων θα γίνει μια ενσωμάτωση, μια ταύτιση, ένα πνίξιμο της διαφορετικότητας των όποιων μειονοτήτων, εθνικών, θρησκευτικών, κοινωνικών κτλ. Μακριά από μένα αυτή η αντίληψη. Ίσα ίσα νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε στο όλοι ίση, όλοι διαφορετικοί. Ναι, ένα πολύ μικρό αστερόγραφο για να συμπλέψω, θέλω να συμπλέψω με τον κύριο Βούτση. Όσο υπάρχει η κλασική εξίσωση ΠΑΣ Έλλην Ορθόδοξος, ας ξεχάσουμε την ιδέα του να συμβιβαστούμε και να συνυπάρξουμε με τους Ουσβουάν της Θράκης. Αυτή η εξίσωση ήταν καταστροφική πάντα για την Ελλάδα, συνεχίζει να λειτουργεί καταστροφικά. Είναι η εξίσωση η οποία έδωσε 150.000 τουρκοκριτικούς, τους λέγαμε. Περισσότερους. Ήταν Έλληνες, μουσουλμάνοι κατά το θρήσκευμα. Αν λοιπόν δεν ξεφύγουμε αυτή τη βλακώδη καταστροφική για το έθνος εξίσωση, δεν μπορεί να γίνει τίποτα απολύτως. Οι Έλληνες μπορεί να είναι μουσουλμάνοι, μπορεί να είναι Ινδουιστές, μπορεί να είναι ό,τι θέλουν και να παραμένουν Έλληνες. Δεν είναι αναγκαίο να είσαι Ορθόδοξος για να είσαι Έλληνας. Εγώ δηλώνω άθεος. Έχω την εντύπωση ότι ο κ. Ραφαηλίδης συμφωνεί μαζί μας, Γιώργο. Παρατάστα, δεν μου το αναγνωρίζει αυτό ο κ. Καψάλης, αλλά και εγώ επίσης δεν το αναγνωρίζω. Εγώ είπα ότι είστε πανέξυπνος, ότι έχετε πολύ καλές ιδέες. Είστε πολύ κακός. Όλα τα άλλα είστε κακός. Σας αγαπώ. Τι άλλο θέλετε. Ξεκινάτε από κακότητα. Λέει το Θεό μέσα του, έχει τον διάβολο. Εγώ σας ειλικρινά. Συγγνώμη σε λεπτό. Παρακαλώ. Κύριε Καραμελιά. Κύριε Ραφαηλίδη, πολλές φορές έχω κλέψει ιδέες. Γιατί μ' αρέσουνε. Αλλά είστε κακός. Τι να κάνω. Ξεκινάτε από κακία. Κύριε Βρακά. Με τα λύπης μου βλέπω ότι η Θράκη έμεινε στα χείλη του κυρίου Ραφαηλίδη, ο οποίος λέει πολλά. Έργα δεν γίνονται. Μαλώνουν χριστιανοί με τους μωμεθανούς ή τους πομάκους οι οποίοι είναι μωμεθανοί. Δεν τους προσέχουμε καθόλου. Θα χάσουμε σιγά σιγά, όπως θέλουν οι ξένοι, και τη Θράκη. Θα χάσουμε κανένα νησάκι. Και στο τέλος θα περιμένουμε με ευκολόγια να γίνουν τα πάντα. Πρέπει να κάνουμε έργα στη Θράκη. Εγώ την αγαπούσα. Την αγαπώ και θα θέλω να πάω εκεί πάνω. Γιατί με απαγορεύσανε, δεν ξέρω. Αεροπλάνο. Επειδή παίξαν ένα σενάριο και που είναι τόσα πολλά, γιατί δεν το παίζουν το σενάριο έξω από την Ουάσιγκτον. Ισλάμ, ένα εκατομμύριο προχθές. Γιατί δεν το παίζουν στην Άγκυρα. Τα ίδια σενάρια που βάζουν στην περιοχή της Μακεδονίας που βάζανε, στην Σφασέρας, στη Ροδόπη, στη Θράκη, τώρα εδώ οι φίλοι μας και μη εξαιρεταίοι αυτοί οι πλανητάρχε. Γιατί δεν το κάνουν στην Κωνσταντινούπολη, στην Τραπεζούντα, που κατάγομαι από εκεί εγώ, που δεν το ξέρω ο κύριο Ραφαηλίδης. Αυτή η κομπή κάνει τώρα αεροπλάνα. Άλλες εκπομπές δίνουν μπλουζάκια και τα λοιπά. Όχι, να στείλετε στο Μεχίνο. Παρακαλώ κύριε, κλείνουμε. Κλείνουμε, παρακαλώ. Κλείνοντας το απόψινό προφίλ, θα ήθελα πραγματικά από την ψυχή μου να πω δύο-τρεις κουβέντες. Η ελληνική πολιτεία μέχρι σήμερα
μέχρι τα τελευταία χρόνια δεν έδειξε το καλό της σε αυτό, ότι θέλει πράγματι να ενσωματώσει την μειονότητα στην ελληνική πραγματικότητα. Όλη η πολιτική της ήταν αυτή που είπε ο φίλος μου Ιμπραμ, ότι την έβλεπε ως ανεπιθύμητο όν, ως ανεπιθύμητη μειονότητα. Μετά το 1991, την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη επάνω σαν πρωθυπουργού και την εξαγγελία του για ισονομία και ισοπολιτεία, ξεκίνησε ένας πολύ καλός δρόμος προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν λέμε ότι έχει φτάσει σε καλά επίπεδα. Υπάρχουν πολλοί ποταμοί από την Αθήνα μέχρι τη Θράκη, όπου κάνοντας μπάνιο μένει και κάτι από τις εξαγγελίες. Ειδικά ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, που έγινε πραγματικότητα, έχει φέρει ένα νέο πνεύμα προς την πλευρά της μειονότητας, διότι τοπικοί άρχοντες, οι νομάρχες, γηγενείς οι νομάρχες, γνωρίζοντας τα προβλήματά τους, προσπαθούν να βρούνε κάποιες λύσεις σωστές και ωραίες. Πρέπει να υποστηριχθεί άρα ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, η πολιτεία να μας δεχθεί ως πραγματικά πολίτες, να ξεκινήσει έναν πραγματικά σωστό διάλογο με τη μειονότητα. Αν θέλει, ας τον κάνει με τον κύριο Φαΐκογλου. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Αλλά εμένα, μέχρι σήμερα δεν έχει καλέσει κανένας, ούτε τον κύριο Νοσούνογλου. Είναι 7 χρόνια πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μία και μοναδική φορά δεν τον έχει καλέσει το κόμμα για να μάθει τις απόψεις του περί του μειονοτικού. Ούτε εμένα με έχει καλέσει 17 χρόνια δημοσιογράφος είναι, για να με ρωτήσουν τι γίνεται. Εγώ δεν είμαι τουλάχιστον αντιδραστικός, όπως το φαντάζονται η Αθήνα, η Αθηναϊκή. Εγώ είμαι ο κακός της Τουρκίας, που έχει απαγορευτεί η είσοδος στην Τουρκία, γιατί αντιτάχθηκα σε αυτήν την πολιτική Σαντίκ και Φαΐκογλου και τα γνωστά, αλλά τρώω το ίδιο πόλεμο το οποίο τρώω από την Τουρκία, τον έχω φάει και από την ελληνική πολιτεία. Η κυρία Τσουδερού, σαν παράδειγμα. Τουρκία, όμως, η κυρία Τσουδερού, κοιτάξτε κύριε Μιχαλό, ένα παράδειγμα θα σας δώσω. Ένα απλό παράδειγμα. Ήμουνα επί 3 χρόνια ο διευθυντής δημοσίων σχέσεων και τύπου της Μουφτίας Κομωτινής. Η κυρία Τσουδερού φαγώθηκε για να με διώξει από εκεί. Δεν ήμουν δημόσιο υπάλληλο. Ήμουν ο σύμβουλος του Μουφτή. Τελικά προσωπική επιλογή και έφυγα. Διότι φέρανε σε τέτοιο δύσκολο πρόβλημα, θέσανε στο Μουφτή, που δεν έβλεπε τον άνθρωπο ο οποίος άρχισε να ψάχνει. Γιατί ή διώχνει τον Τεντέ ή σταματάνε τα πάντα. Επειδή και η κυρία Τσουδερού με γνωρίζει παλάκα και τη γνωρίζω πολύ καλά, επειδή γνωρίζω το θέμα προσωπικό είναι, δεν είναι κάτι ξένο, για αυτά σας μιλάω. Δηλαδή, το ίδιο πρόβλημα υπάρχει. Η Αθήνα δεν θέλει, ούτε η Αθήνα θέλει ανθρώπους με ανοιχτόμυαλους, με τους οποίους να συζητάει επί ίσους όρους. Θέλουν οι κυβερνήσεις ανθρώπους του yes men. Κάτσε, σήκω. Όπως ήταν ο κύριος Φαΐκογλου επί 8 χρόνια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και έκανε ό,τι του πει το ΠΑΣΟΚ, διότι ο κύριος Φαΐκογλου ήταν αυτός που υποστήριξε το Μουφτή Κομωτινής, μετά από 8 χρόνια μόλις έγινε ανεξάρτητος, άρχισε να βρίζει το Μουφτή. Δηλαδή θέλουν τέτοιους ανθρώπους. Εμείς, η δικιά μας ομάδα, δεν θα γίνουμε πιόνια κανενός. Εάν θέλετε, κοιτάξτε, εάν θέλετε πραγματικά ανθρώπους οι οποίοι να είναι αυθόρμητοι, χωρίς κομπίνες και χωρίς όποια άλλα προβλήματα, είμαστε εδώ. Εγώ νομίζω να υπερασπιστούμε. Μην δώσουμε ένα ψωμί, κύριε Καρδάκη. Όχι, ένα λεπτό. Μόνο την απούσα. Η κυρία Τσουδερού είναι απούσα. Και θα παρακαλέσω, κύριε Ντεντέ, αυτό ας μην καταγραφεί όπως τα λέγαμε. Ας καταγραφεί όμως ότι έκανε πολλές προσπάθειες για την ανάπτυξη της Θράκης. Έκανε πολλές προσπάθειες να γνωρίσει το πρόβλημα και να ανοίξει το δρόμο για τη λύση. Θα πρέπει να βάλουμε ένα τέλος. Έχουμε συμπληρώσει πολλή ώρα εκπομπής. Είμαστε εκτός του χρόνου. Κύριε Χαλαμπίδη, επιτρέψτε μου να πω. Νομίζω ότι ακούστηκαν όλες οι απόψεις. Εγώ νομίζω θα χαρακτηρίσω... υπάρχει μια μεγάλη παράληψη, την οποία πρέπει να την αναφέρουμε, και εγώ αισθάνομαι υπεύθυνος που δεν την έχω αναφέρει. Δεν αναφερθήκαμε στο πιο καταπιεσμένο κομμάτι τη Θράκη, που είναι οι μουσουλμάνες γυναίκες. Νομίζω γι' αυτό πρέπει να υπάρξει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ήθελα να πω στον κύριο Ζουνούγλου, γιατί έκανε κάποιες αναφορές σε μένα, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Είμαι ο πρώτος Έλληνας που κοίταξε να βοηθήσει τους πρόσφυγες, Τούρκους πολιτικούς πρόσφυγες εδώ. Το 1984 συναντήθηκα με τον Γιλμάζ Γκιουνέι, τον Κούρδο σκηνοθέτη, και του είπα το εξής. Θέλω να βρω κάποιους, να τελειώσω,
κάποιους διανοούμενους Κούρδους, Αρμένιους και Τούρκους, οι οποίοι ή δεν είναι σοβινιστές. Και μου είπε το εξής. Εγώ τους ψάχνω χρόνια και δεν τους βρήκα. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια βρήκα μόνο δύο. Ο ένας είναι ο Ισμαήλ Μπεσικτσί, ένας πολύ καλός Τούρκος διανοούμενος, έτσι ο οποίος δεν είναι σοβινιστής, και τελευταία αναδεικνύεται μια γυναίκα στην Τουρκία, η γυναίκα του Τούρκου συνταγματάρχη που καταδίκασε τις βαρβαρότητες που γίνονται εκεί. Αν εσείς κινηθείτε σε ένα πεδίο αξιών, αρχών, από τα οποία εμπνέομαι κι εγώ, θα χαιρόμουν πολύ να έχουμε έναν πολύ καλό δημοκράτη συνομιλητή στη Θράκη. Αυτό θα το χαιρόμουν πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, η Θράκη νομίζω δεν έχει πλέον πρόβλημα. Έπεσαν τα τείχη. Νομίζω στη Θράκη είναι πια πολύ της μόδας το τραγούδι του Σαββόπουλου, που είναι ένα παλιό τραγούδι, τα παιδιά με τα μαλλιά και με τη μαύρη θάλασσα. Έτσι. Και τέλος, νομίζω ότι έρχεται η επόμενη 20ετία, θα είναι η 20ετία της άνοιξης των λαών στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου τότε Έλληνες, Κομάκοι, Κούρδοι, Αρμένοι, Τούρκοι θα ζήσουν όλοι μαζί. Αυτός είναι ο δρόμος, νομίζω, και όσα σενάρια και να κάνουν είτε το ΝΑΤΟ είτε Τουρκία, αυτά πια είναι τουρκικά παραμύθια. Γιατί το σενάριο δεν συζητήσαμε καθόλου για το σενάριο. Κύριε Ανσούνογλου, νομίζω ότι φτάσαμε στο σημείο να κλείσουμε. Εγώ θέλω να πω ότι ακούστηκαν απόψεις οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα. Για ποιο φάσμα μιλάω, το αντιλαμβάνεστε. Επίσης τέθηκαν εν είδη διαπίστωσης με διαπιστωτικές προτάσεις αρκετά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Για τα προβλήματα αυτά συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να υπάρχουν λύσεις. Και κυρίως πρέπει να υπάρξει μια πολιτική η οποία δεν θα παίζει το ρόλο ξένων αποσταθεροποιητικών προπαγανδιστικών κέντρων. Και ντόπιων. Ξένων και ντόπιων. Στα ίδια άτομα. Επιθυμία μας είναι, και ας μου επιτραπεί να πω ότι μιλάω εξ ονόματος όλων που παρίστανται εδώ, μουσουλμάνοι και χριστιανοί πολίτες, πολίτες της ελληνικής δημοκρατίας και πολίτες της ΕΕ, να ζήσουν σε ειρήνη στην περιοχή. Οι Τουρκοέλληνες με τους Έλληνες. Η περιοχή μπορεί να γίνει... Μα αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Τεντέ. Οι Έλληνες πολίτες. Γιατί πάμε να δηλητηριάσουμε τώρα. Αυτό δεν πιστεύετε. Είναι η καλύτερη απάντηση. Γιατί πάμε να δηλητηριάσουμε την κατάσταση. Γιατί πάμε να δηλητηριάσουμε την κατάσταση. Εάν έχει να σας πω κάτι, κύριε Ονσούνογλου. Να σας πω κάτι. Κύριε Χαραλαμπίδη, το πρόβλημά μας είναι αν ο κύριος Ονσούνογλου σώνει και καλά, θέλει να έχει πολιτισμικές σχέσεις με την Τουρκία. Να τις έχει με τον ίδιο τρόπο. Και θέλω να το αντιμετωπίσει έτσι, σας παρακαλώ. Και θέλω να το αντιμετωπίσει έτσι, με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσε ο κύριος Ντεντέ, όπως συμβαίνει με πολλούς Έλληνες και με Τούρκους στην Τουρκία, να έχει πολιτισμικές σχέσεις με το Παρίσι, με τη Γαλλία, με τη γαλλική παιδεία, αν είχε ζήσει Κονγκό. Και είχε σπουδάσει εκεί. Με το Κονγκό, στην Αφρική. Το πρόβλημά μας δεν είναι αυτό. Το πρόβλημά μας είναι να δούμε ότι υπάρχουν αντιδραστικοί κύκλοι που παίζουν ύποπτα παιχνίδια στην περιοχή, να μείνουμε απ' έξω και να περιφρουρήσουμε το δικαίωμα να ζήσουμε όλοι μαζί σε ειρήνη και σε πρόοδο. Το δεχόμαστε όλοι, το ζητούμε όλοι. Αν είναι έτσι θα βρούμε το δρόμο. Εγώ θέλω να πω ότι χάρηκα ιδιαίτερα για την παρουσία σας εδώ, χάρηκα ιδιαίτερα για το γεγονός ότι πέρα τις αντεγκλήσεις για θέματα ιστορίας, που τα καταλαβαίνω και τα ζω και τα βιώνω σαν μελετητής της ζώσας πολιτικής ιστορίας του τόπου μου και της περιοχής, χάρηκα για το γεγονός ότι βρήκαμε έναν δρόμο. Κύριε, δεν αναφέρομαι σε εσάς. Θέλουμε μια φιλία αρχών. Μα δεν αναφέρομαι. Θα με αφήσετε να κλείσω. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Λέω λοιπόν ότι χαίρομαι που αποδείχθηκε από αυτή τη συζήτηση ότι παρά τις αντιθέσεις, παρά τις αντεγκλήσεις, παρά τη διαφορετική φόρτιση με την οποία μας πρικίζει η ιστορία, η κοινή ιστορία της περιοχής, μπορούμε να βρούμε έναν δρόμο συμπόρευσης, ανάπτυξης και προόδου σε ειρήνη. Διότι κύριε Ντεντέ, και εσείς και εγώ και αρκετοί από τους παρισταμένους πήγαμε στη Βοσνία και είδαμε πως στην πολιτισμική πρωτεύουσα της Βαλκανικής που ήταν το Σαράγεβο, άνθρωποι επιστήμονες και καθόλου αναβαπτισμένοι στην κουλτούρα της Ευρώπης, πως είμαστε όλοι μας, βρέθηκαν να σφάζει ο ένας τον άλλο.
το βοσνιακό τοπίο, ας μη μας βάλουν να το επαναλάβουμε και να το αναπαραγάγουμε στην περιοχή μας. Τίποτα άλλο, ευχαριστώ για την παρουσία σας. Πιστεύω ότι για την ελληνική τηλεόραση θα είναι η αρχή του να ανοίξουμε το φάσμα του διαλόγου και με πολίτες, συμπολίτες μας από τη μουσουλμανική μειονότητα, για να βρούμε μια λύση στα υπάρχοντα, στα υπαρκτά προβλήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ.